Αποκλάτε ναι, κύριε ναι, Παπαναστάση ναι, τη δική ναι. σα πρώτη προσέγγιση έτσι, και ω πρώην στρατιωτικό, όπω μου το είπατε όταν φτάσατε στην εκπομπή. Ε, με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω πώ βλέπετε αυτέ τι συμμαχίε. Καταρχά, να ξεκινήσουμε από την ε, κριτική, αν θέλετε, στην επίσκεψη με τσοτάκια στι Πολιτείες για το αν ήταν επιτυχημένη ή όχι. Εμεί Λέμε, εμείς λέμε ότι τα καλύπτει και τα δύο. Είναι μια επίσκεψη η οποία είναι επιτυχημένη όσον αφορά τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης, του κεφαλαίου, για κάλεσμα για επενδύσεις στην Ελλάδα, με προοπτικές πολύ μεγάλων κερδών, μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ήδη έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση, πατώντας πάνω και στην προϋπάρχουσα νομοθεσία προεργασία του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη μεριά είναι μια ε, επίσκεψη η οποία... Ε, έχει στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα ε, για τον λαό, για την ασφάλεια ε, και τη ελλαδική περιοχή αλλά και τη ευρύτερη mm -hmm. περιοχή. Το είναι που σημαντικό. έχει εκφράσει και την διαφωνία του για τον Ιστμεντ, όπω και το Μέρα 25. Εννοείται θα φτάσουμε και στον Ιστμεντ, αν θέλετε, με ένα στοιχείο Βεβαίως. ακόμη να πω ναι. ότι ε, οι δηλώσει ε, του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, όσον αφορά την διαβεβαίωση που έδωσε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει όπως ήταν και στο παρελθόν ένας αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών γίνανε και έχει μια σημειολογική αν θέλετε σημασία αυτό μετά τις δηλώσεις Τραμπ το πολεμικό διάγγελμα που έβγαλε σχετικά με την επίθεση την οποία εξαπέλυσε οι Ηνωμένε Πολιτείες προς το Ιράν δολοφονώντας έναν αξιωματούχο το, του Ιράν, τον στρατηγό ε, Σουλεϊμανή. Εμείς Εμεί λέμε ότι αυτέ οι δηλώσει γίνανε μετά την δήλωση για μια κατεξοχήν τρομοκρατική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρο του λαού του Ιράν. Μακριά από εμά η οποιαδήποτε πρόθεση να γίνουμε τιμητέ του Ιρανικού καθεστώτο. Mm -hmm. Η θέση δική μα είναι ότι ο κάθε λαό έχει το δικαίωμα μόνο του να αποφασίσει ποιο θα τον κυβερνάει. Mm -hmm. Όμω είναι σημαντικό ότι οι δηλώσει αυτέ του Πρωθυπουργού, γίνανε ε, mm -hmm. μετά από αυτό το πράγμα. Άρα, συνολικά, η θέση μας είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργό ε, ακολούθησε την πολιτική της ολικής παράδοσης των απαιτήσεων των οποίων ήδη έχουν εκφράσει οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και αυτόν που θα εκφράσουν στο μέλλον και είναι διατυπωμένο σαν προοπτική και στην συμφωνία η οποία ήδη κατατέθηκε στις 24 Δεκέμβρη στην Βουλή ε, όσον αφορά την αμυντική, mm -hmm. την αμυντική συμφωνία. Ε, αυτό είναι το ένα σκέλο για την Ελάβας ατοϊκή τώρα. συμμαχία. Το άλλο είναι τα τις, ενεργειακά, τους, κύριε. Ε, ε, ναι, ναι, άκουσα από του προλαλήσαντε συναδέλφου. Αν θέλετε να ολοκληρώσω, πολύ ευχαρίστω ναι. να σα ακούσω. Αν θέλετε, θα έχετε το λόγο μετά να ολοκληρώσω. Σα παρακαλώ. Ο καθένα εδώ έχει τι απόψει του, κύριε Αγγερνή. Και εγώ ε, η βάση τη διαπληροφόρηση. Αυτό θα το πείτε. Θα σα δώσω το περιθώριο να ολοκληρώσω και ο κύριο Βιλιάρντο να απαντήσετε. Τώρα, όσον αφορά την έκφραση η οποία πραγματικά άγεται και φέρεται για την Ελλάδα σαν μια νησίδα ειρήνης και σταθερότητα ναι. στην περιοχή. Εμείς θέτουμε απλά ερωτήματα τα οποία ο κόσμος θα καταλαβαίνει και μάλιστα ήταν σημαντικό ότι μέσα από αυτή την επίσκεψη διαμορφώθηκε και μια άποψη στον κόσμο που να αποκαλυπτικεί επιτέλους κατάλαβε ποια είναι η κυβερνητική πολιτική, ποια είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν, ε, ε, οι ενστάσει οι αιτιάσει, αν θέλετε στην κριτική απέναντι στην, στην, στην νέα δημοκρατία και στην κυβέρνηση όσον αφορά την επίσκεψη ήταν ότι δεν πήρε πολλά. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει περισσότερα. Εμείς Θα πρέπει μπορούσε να, να μείνουμε να έξω από το ενεργειακό παιχνίδι, συνομ, όχι, φυσικά, να βιάστηκε, μείνουμε απομονωμένοι. Βιάστηκε, να καταλάβω. βιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, βιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να, ε, να, ε, μάλλον κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι βιάστηκε η κυβέρνηση να ε, δώσει χωρί να πάρει. Εμεί αναρωτιόμαστε κάτι που το ξέρει και ο κόσμο. Η συμφωνία που είναι, έχει κατατεθεί για ακύρωση, η αμυντική. Μήπω είχε υλοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ πριν καν μπούμε στη διαδικασία τη υπογραφή. Η Λάρισα είχε γίνει βάση των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η Δεν είχε Σούδα είχαν ξεκινήσει. Τώρα, τώρα αν είχε ολοκληρωθεί. Δεν είχαν ολοκληρωθεί. Είχε, είχε ξεκινήσει. Το δέχομαι, είχα. το δέχομαι. Α, είχε λέμε, ξεκινήσει μόνο. πριν την υπογραφή. Η Αλεξανδρούπολη είχε ξεκινήσει να υιοθετήσω και εγώ τι μεσαίε απόψει. Είχε ξεκινήσει το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη. Είχαν ξεκινήσει οι εργασίε στη Σούδα. Είχαν ε, γίνει όλε αυτέ οι προεργασίε οι οποίε είχαν εγκατασταθεί τα ελικόπτερα στο Στεφανοβίκη. Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν καν υπογράψει τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία, την έχει υλοποιήσει. Άρα, ας αφήσουμε στην άκρη τα περιβιασίνη. Πάμε στην ενέργεια και το, το θέσατε κι εσεί ναι. έτσι επισταμμένο. Ο Ιστ Μεντ, ακούσαμε πάρα πολλά, τον εκθιάσανε οι προλαλήσαντε συνάδελφοι εδώ πέρα. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Ο Ιστ Μεντ, από τον Ιστ ποιο ωφελείται. Αυτό το ερώτημα είναι και το κομβικό. Θα ωφεληθεί ο ελληνικός λαός στο κάτι. Στο ελάχιστο από τη λειτουργία αυτού του αγωγού. Η απάντηση είναι προφανή, γιατί γνωρίζει ο κόσμο είναι όχι. Πρώτον. Δεύτερον, είναι ένα αγωγό ο οποίο η σκέψη για να γίνει ακόμα δεν υλοποιήθηκε μετά από δύο χρόνια. Είναι συμφωνία θα έχουμε καταρχήν. Ναι. Ενέχει το σπέρμα Βαφήκε του Ιταλία, ανταγωνισμού. Όμως. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα του ανταγωνισμού, Είναι ένα αγωγό ανταγωνιστικό απέναντι στου ήδη υπάρχοντε αγωγού. Είναι μια απάντηση Τρίτος στην αρχή. Θα σα απαντήσω. Στην θα θα σα απαντήσω. Τρίτο στοιχείο ότι διέρχεται μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες δεν έχουν καθοριστεί. Εγώ δεν θα πω αυτή τη στιγμή ότι δεν θα καν θα χρησιμοποιήσω την οριοθέτηση που έκανε η Τουρκία με τη Λιβύη κάτι που ίδια η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την οντότητα των αποτελεσμάτων αυτή τη συμφωνία, γιατί το διεκδίκη ο Πρωθυπουργό, λιτεύει αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτή η συμφωνία. Εγώ θα πω ότι για την Ελλάδα διέρχεται μέσα από ζώνες θαλάσσιες που δεν έχουν οριοθετηθεί. Και τρίτο, σήμερα οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αν θέλετε το στάτους το οποίο υπάρχει, δημιουργεί για το κεφάλαιο, για τους εμπεριαλιστές, για τους ανταγωνισμούς, μια αναγκαιότητα δημιουργίας αυτού του... Το <συμπ> του... <Βεβαίως, συμπ> αν ε, δεν έχει καθοριστεί, ΑΟΖ εμποδίζει την συνεργασία, ειδικά όταν μια χώρα. Θα σας απαντήσω. Θα σας Εμείς δεν αμφισβητούμε δικαιώματα. Εμείς απαιτούμε η Ελλάδα να εφαρμόσει. Και έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Όταν είναι όμω η συμφωνία και, και εμπλέκεται και μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλά δεν το κάνει η Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα εσκεφτείτε μου μία τελεία να μιλήσει και, και ο Βιλιάδρο. Ναι. Το τελευταίο. Και, ότι και ότι κρατήστε δύο σημεία που έχετε διαφωνεί να τα απαντήσετε σε λίγο. Ο Ιστ Μεντ διέρχεται πέρα από το ότι διέρχεται από αυτέ τι θάλασσε και λειτουργεί ανταγωνιστικά. Ενέχει το σπέρμα τη μη ειρήνη. Γιατί ειρήνη δεν έχουμε ούτε τώρα. Του πολέμου μέσα από του ανταγωνισμού, γιατί κινείται ανταγωνιστικά στους άλλους, ε, με του άλλου ανταγωνισμού. Και τέλο, ε, αν οι γεωπολιτικέ εξελίξει και το στάτου που υπάρχει αυτή τη στιγμή δημιουργεί μέσα στου ανταγωνισμού την ανάγκη ε, ύπαρξης ύπαρξη αυτού του αγωγού, αύριο ενδεχομένω να αλλάξουν. Οι γεωπολιτικέ θέσει σε αυτό το στάτου <συσχελίες> είναι ρευστό. Και ξαφνικά οι εταιρείε. Γιατί ε, οι εταιρείε επενδύουν είναι ρευστοί και αλλάζουν μετά και συμμαχίε. Να πούμε δεν μα συμφέρει ο και πάμε κάπου αλλού. Τι έγινε, λοιπόν, ο ελληνικός λαό δεν θα πάρει βάλτε μου μια τελεία για να προλά... ε, Εμεί αποδεχόμαστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουνε, υπάρχει μια αν θέλετε δυσμενή εξέλιξη ε, του κλίματο. Υπάρχει μια σε κάποιο βαθμό κλιματική αλλαγή. Ε, και σίγουρα αυτό έχει μια επιστημονική βάση. Το εύρο τώρα τη επιστημονική βάση τη ανάλυση που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή θα μας επιτρέψετε εμάς να έχουμε μια διαφορετική άποψη και θα την αιτιολογήσω να πούμε ότι δεν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία ακούγονται. Και ο λόγος είναι απλός ότι η έρευνα η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή και η επιστημονική τεκμηρίωση των αλλαγών γίνονται από ποιου. Γίνονται με χρηματοδότες αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για τις αλλαγές σήμερα. Τα επιστημονικά ιδρύματα τα οποία παράγουν αυτή την. Ε, Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχουν συμφέροντα. Βέβαια, θα, θα φτάσουν συμφέροντα, έτσι κι αλλιώ είναι δεδομένο. Αλλά ακόμα και την επιστημονικότητα τη άποψη ότι ραγδαία αλλάζει το κλίμα, εμεί την αμφισβητούμε. Και την αμφισβητούμε γιατί. Αυτή τη στιγμή, ε, μέσα από την επίκληση τη αλλαγή του κλίματο, αρχίζουν και γίνονται τεράστιες επενδύσεις, αν θέλετε, ανακατατάξεις επενδυόμενων κεφαλαίων. Και μέχρι τώρα και από τους προλαλήσαντες ε, και προλαλήσαντες συναδέλφους δεν ακούστηκε κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μέχρι τώρα ο κύκλος των ε, ορεικτών υδρογονανθράκων παρήγαγε ενέργεια. Η ενέργεια αυτή για τον εργαζόμενο, για τον απλό κοσμό ήταν πανάκριβη. Είναι γνωστό και ε, πιστεύω το κατανοεί ο κάθε ε, τηλεθεατής που μα ακούει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που το κλίμα αλλάζει και θα το δεχτώ σε αυτόν τον βαθμό. Να. Και γίνονται οι προτάσεις για μια πράσινη ενέργεια. Τι θα αλλάξει για τον κοσμάκι, τι θα αλλάξει για τον εργαζόμενο. Θα γίνει φτηνό το ρεύμα. Εδώ ακούσαμε τις προτροπές μέσα, τις είδαμε. Στο βίντεο το οποίο προβάλλατε, mm -hmm. μιλάει για την ανάγκη ανακαίνησης κτηρίων. Να. Εδώ στην χώρα μας Γνωρίζει, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στα λαϊκά νοικοκυριά στους εργαζόμενους μια λάμπα να καεί τα 4 ευρώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο κόστο και το σκέφτεται. Και εμεί του μιλάμε για ανακαίνιση κτιρίων. Και προγράμματα και τα προγράμματα βεβαίω και υπάρχουν. Έτσι θυμάμαι κάποια στιγμή βάφτηκαν οι πολυκατοικίε στην Αθήνα που βεβαίως. ήταν παλιέ και τώρα πήραν εσείς την ευκαιρία. αναρωτηθήκατε στην πολιτική των αυτών των ανθρώπων σε αυτή την ανακαίνιση κτηριών, τον τραπεζικό δανεισμό ή την ίδια συμμετοχή, μιλάμε για θέρμανση. Και στην εμπειρία, όταν του αλλάζει ένα ενεργειακό μείγμα, αλλάζουν και οι υποδομέ. Δηλαδή, Βεβαίως. δεν γίνεται από μόνο Ποιο θα τα πληρώσει αυτά, και κυρίω ε, με τι τρόπο θα τα πληρώσει. Μιλάμε για θέρμανση. Η μισή Ελλάδα αυτή τη στιγμή τουρτουρίζει. Έχουν βγάλει δικέ κουβέρτε με χεράκια, για να μην κρυώνει ο κόσμο στα σπίτια. Και εμεί του μιλάμε για θέρμανση. Μιλάμε για ηλεκτροκίνηση οχημάτων. Έχουμε γνώση αυτή τη στιγμή πόσο κοστίζει ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Δηλαδή, τι κάνουμε. Μιλάμε, εφόσον δεν μπορεί να φασιστούμε, να φασιστούμε. Και φας εκεί φαντάζομαι μιλάμε για κίνητρα και μιλάμε και για μια το μορφή απόσυρση. Εγώ αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι όταν φτιάχνει ένα. Μα ε, σχέδιο έτσι κι αλλιώ, έτσι κι αλλιώ, έτσι είναι όπω τα λέτε, αλλά έτσι κι αλλιώ, το χέρι του εργαζόμενου θα πρέπει να μπει βαθιά και δεν θα βρει τίποτε για να κάνει την ίδια συμμετοχή. Άρα εκ προημίου η πράσινη ανάπτυξη που λέμε, οι πράσινε επενδύσει είναι αντιλαϊκέ και οι μόνοι οι οποίοι θα κερδίσουν. Και πλέον αρχίζει, γίνεται συνείδηση αυτό το πράγμα στον κόσμο. Θα είναι οι μεγάλες εταιρείε, οι οποίες μια και τελειώνουν οι υδρογονάνθρακες ε, που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα, πάμε σε μια άλλη ενέργεια, κερδίζαμε πριν, κερδίζουμε και τώρα. Τίποτε δεν θα κερδίσουν. Και κάτι άλλο, το οποίο ήταν εντυπωσιακό, εδώ πέρα που είδαμε στο βίντεο, ότι... Ε, Μελλοντικά το είπε νομίζω ο τελευταίο ομιλητή σε κάποια χρόνια, Χουμπερ, πάρα πολύ λίγο το... ιστορικά έχουμε κλήματος. φτάσει σε αυτή την περίοδο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι ανεπτυγμένε χώρε θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτή την καθαρή, την πράσινη, όπω λέτε, πολιτική. Ο υπόλοιπο κόσμο, η Ινδία, οι αναπτυσσόμενε χώρε, η Αφρική, αυτή τι θα γίνει. Η Ινδία πάντω αναλαμβάνει πρωτοβουλία πιο γρήγορα από τι ΗΠΑ. Έτσι λένε. Το θέμα ότι είναι, είναι πιο για προχωρημένη να κλείσω, σε αυτό το κομμάτι. μην τρώω το χρόνο σα ότι μεγαλοπίβολα σχέδια υπάρχουν. Αυτά τα σχέδια δυστυχώ είναι για να αυξήσουν τα κέρδη mm -hmm. των επιχειρηματικών ομίλων. Εμά μα ανησυχεί και γι' αυτό παλεύουμε το η καθημερινότητα. Κόστος. Όχι. Το καθημερινότητα, η καθημερινότητα του απλού του ανθρώπου ναι, του εργαζόμενου. Το κόστος που έχει και το πρόβλημα αυτό δυστυχώ δεν θα του το λύσει mm -hmm. κανεί.